Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αποτυπώματα. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Στις 8 Αυγούστου 1974 αρχίζει στη Γενέβη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για το Κυπριακό. Αλλά αυτή τη φορά με τη συμμετοχή των Γλαύκου Κληρίδη και Ραούβ Τεκτάς, πέραν βέβαια από τις τρεις εγγυητρίες δυνάμεις. Η τουρκική πλευρά υπέβαλε δύο σχέδια. Ένα από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Ντουράν Γκιουνές και ένα από τον Ραούβ Τεκτάς. Αφότερα τα σχέδια απορρίφθηκαν από την ελληνική πλευρά με αποτέλεσμα οι συνομιλίες να οδηγηθούν σε αδιέξοδο και στις 14 Αυγούστου η Τουρκία να εξαπολύσει τον Ατήλα II. Η εκπομπή, μεταξύ άλλων, θα εξετάσει τη διπλωματική στρατηγική της Τουρκίας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, καθώς επίσης και το ρόλο της Βρετανικής διπλωματίας στις συνομιλίες. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Πόλης Πολυβίου, νομικός μέλος της Ελληνοκυπριακής Αποστολής στις συνομιλίες της Γενέβης, και ο κύριος Χρήστος Ιακώβου, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Κύριε, καλώς ήρθατε. Κύριε Πολυβίου, ξεκινήσω από εσάς. Είστε ο τελευταίος εν ζωή, γιατί κάναμε την έρευνα μας, είστε ο τελευταίος εν ζωή άνθρωπος που έζησε από κοντά όλα όσα έγιναν στις συνομιλίες τότε στις 8 Αυγούστου του 1974 στη Γενέβη, και αυτόν από μόνο του, το τι σημασία να αποκτά αμέσως η εκπομπή, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Όταν φτάσατε βεβαίως τότε στη Γενέβη, εκείνον τον Αύγουστο, εκείνον τον Μαύρον Αύγουστο, είχε ήδη προηγηθεί η πρώτη διάσκεψη του Ιουλίου μεταξύ των τριών εγκυτριών δυνάμεων. Η τουρκική πλευρά τότε είχε ήδη παραβιάσει την πρώτη συμφωνία, όπως γνωρίζουμε. Ποια ήταν όμως η κατάσταση την οποία βρήκατε ενώπιον σας φθάνοντας εκεί? Η κατάσταση στην Κύπρο ήταν χαοδής. Θυμούμαι χαρακτηριστικά ότι όταν πηγαίναμε στις 7-8 Αυγούστου προς το αεροδρόμιο στις βάσεις για να φύγουμε από την Κύπρο, το αυτοκίνητο και η πομπή του κυρίου Κληρίδη ανεκόπησαν από ατάκτους, οι οποίοι μάλιστα κατέβαλαν προσπάθεια να εμποδίσουν τον κύριο Κληρίδη και εμάς να φύγουμε από την Κύπρο. Ήταν μια χαοδής κατάσταση στην Κύπρο και εξωτερικά. Κοίτα, ήταν μαρξιστικοί, δηλαδή αυτοί, ναι, που ανέκοψαν μάλιστα, την πομπή. Ναι, οι οποίοι κυκλοφορούσαν ελεύθερα σε αρκετά σημεία της Κύπρου. Όπως είπατε ορθά, προηγήθηκε η πρώτη φάση της διάσκεψης της Γενέβης μεταξύ των τριών εγκυτριών, οι οποίες εκπροσωπούνται από τους υπουργούς εξωτερικών των τριών χωρών. Αυτό που πρόκυψε ήταν η δήλωση ή η διακήρυξη της Γενέβης, the Geneva Declaration, στις 30 Ιουλίου του 1974, η οποία γενικά ήταν αρκετά δυσμενής για την ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά, ιδιαίτερα διότι ουσιαστικά δεν ετίθεται οποιοδήποτε φραγμός σε περαιτέρω επέκταση της τουρκικής στρατιωτικής επέμβασης στην Κύπρο, και διότι αναγνωριζόταν η ύπαρξη δύο αυτόνομων διοικήσεων, de facto administrations, στην Κύπρο. Ο κύριος Κτηρίδης δεν είχε αρκετή πληροφόρηση του τι έγινε το κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης και είχε εκνευριστεί πολύ όταν του εκκοινοποιήθη το ανακοινωθέν της πρώτης φάσης, δηλαδή η διακήρυξη της Γενέβης, διότι ήταν αρκετά δυσμενής. Επομένως, όταν φτάσαμε στην. Απλώς να ανοίξω μια παρέθεση. Να το καταλάβω ότι η Βρετανία για τους δικούς τους λόγους δεν ήθελε να ενημερώσει. Όπως και η τουρκική πλευρά. Από ελληνικής πλευράς, γιατί δεν πήρε αυτή την πληροφόρηση? Διότι. Όσο πιο καλή γίνεται. Και η Ελλάδα βρισκόταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Και απεκόμισα την εντύπωση ότι η συνεννόηση μεταξύ του Μαύρου, τότε Υπουργού Εξωτερικών, και του Καραμανλή, που μόλις είχε αναφιχθεί στην Ελλάδα, δεν ήταν η καλύτερη. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε γίνει πραγματική διαβούλευση με την ελληνοκυπριακή πλευρά ή την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά όταν φτάσαμε στη Γενέβη, στις 8 Αυγούστου του 1974, για τη δεύτερη φάση, είχαμε περάσει από την Αθήνα, όπου έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση Κληρίδη και Καραμανλή με παρόντα τον Αβέροφ. Και εκεί ο Καραμανλής είπε ότι, κύριε, η Ελλάδα βρίσκεται σε χάος, οι στρατιωτικές μας δυνάμεις είναι πολύ αδύνατες και διαρωτώ με και αμφιβάλλω αν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Κύπρο με τρόπον αποτελεσματικό σε περίπτωση που καταραίει
η δεύτερη φάση της διάσκεψης. Γι' αυτό η συμβουλή μου είναι να καθυστερήσετε όσο μπορείτε την παρουσία σας στη Γενέβη, ούτως ώστε να μας δοθεί ευκαιρία να βοηθήσουμε διπλωματικά και ή άλλος πώς. Θυμούμε τότε την παρουσία μου ότι ο Κληρίδης του είπε, κύριε Πρόεδρε, οι πιθανότητες επιτυχίας της δεύτερης Γενέβης είναι πολύ μικρές και επομένως πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς κάποιου είδους ελληνική βοήθεια στρατιωτική, όχι κατά αναγκή πόλεμων, αλλά κάποιου είδους στρατιωτική αναλογή, χρειαζόμεθα. Ο Καραμαλής δεν τοποθετήθηκε τελικά, είπε θα το σκεφτώ, θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή ζητήθηκε αυτή, αν θέλετε βάλουμε σε εισαγωγικά, αλλά εγώ δεν ξέρω πώς να το δικαιολογήσω, είναι ότι ζητήθηκε αυτή η στρατιωτική παρέμβαση της Ελλάδας, έτσι ώστε αν θέλετε να είναι ένα διπλωματικό ατού στις συνομιλίες. Δεν είχε ζητηθεί ακόμη με τρόπον πολύ συγκεκριμένων, διότι δεν γνωρίζαμε ακριβώς τι θα γίνεται στη Γενέβη και ποια θα ήταν η στάση των διαφόρων. Αν και ο κύριος Κληρίδης γνώριζε ότι η κατάσταση στη Γενέβη θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι η Τουρκία είχε όλα τα χαρτιά και η Κυπριακή Δημοκρατία, η ελληνοκυπριακή πλευρά, είχε πολύ λίγα χαρτιά. Επομένως, η προσπάθεια ήταν να εμπλακεί ενεργώς η Μεγάλη Βρετανία για να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όταν φτάσαμε στην Γενέβη στις 8 Αυγούστου του 1974 και έγινε η πρώτη συνάντηση της ελληνικής και της ελληνοκυπριακής αντιπροσωπείας, τότε πρόκυψε σαφώς ότι η κατάσταση ήταν χειρότερη από ό,τι αναμέναμε, ότι η Τουρκία επροχωρούσε ανεξάρτητα από την υφισταμένη νεκεχηρία και καταλάβανε το ένα χωριό μετά το άλλο. Οι πρόσφυγες επροχωρούσαν, οι πρόσφυγες περισσότερα πρόσωπα επροσφυγοποιούντο και δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη ελληνικής εμπλοκής. Επομένως η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και το θέμα ήταν τι θα γίνει εδώ στη Γενέβη, ποιες θα ήταν οι τουρκικές απαιτήσεις και τι βοήθεια θα μπορούσε να προσφέρει είτε η Μεγάλη Βρετανία είτε άλλοι παραγόντες όπως Φερμπίν, τα Ηνωμένα Έθνη ή άλλοι εμπλεκόμενοι παίκτες. Επειδή θα το δούμε και στην πορεία και θα βάλουμε και το Χρήστο στη συζήτησή μας, αλλά θα το δούμε και στην πορεία ότι η Τουρκία ήρθε εκεί, η τουρκική πλευρά, με δύο σχέδια. Στην πορεία θα τα αναλύσουμε και αυτά τα σχέδια. Εμείς στη δικιά μας βαλίτσα είχαμε κάτι να προτείνουμε πηγαίνοντας εκεί? Όχι. Δεν υπήρχε τίποτε, διότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Δεν γνωρίζαμε ακριβώς τι θα προέκυπτε στη Γενέβη και απλώς να αναφέρω εδώ ότι η Τουρκία επαρουσίασε δύο σχέδια, δύο χάρτες. Σωστό. Κατά τη διάσκεψη της Γενέβης. Στην αρχή η Τουρκία δεν είχε παρουσιάσει τίποτα. Στη συνέχεια επαρουσίασε τον ένα χάρτη, τον λεγόμενο χάρτη Ντεχτάς, που ήταν διζωνική ομοσπονδία και στη συνέχεια προς το τέλος επαρουσιάστηκε ο λεγόμενος χάρτης Γκουνέσ, που παρουσίασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ήταν υποτίθεται σχέδιο καντονίων, αλλά όπως θα πούμε μεταγενέστερα, ήταν κάτι το πολύ πιο οδυνηρό. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν είχαμε πάει με οτιδήποτε το πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που υπήρχε στη βαλίτσα του Κληρίδη ήταν το που είχαμε φτάσει με τις ενδοκυπριακές συνομιλίες πριν το πραξικόπημα. Και πρέπει να πω ότι πριν το πραξικόπημα είχε προχωρήσει πάρα πολύ η πρόοδος στις συνομιλίες, στις ενδοκυπριακές συνομιλίες, σχεδόν προς πλήρη ολοκλήρωση. Και γνωρίζαμε ότι αν είμαστε τυχεροί, εκείνων των σχέδιων, με διάφορες περαιτέρω κινήσεις και υποχωρήσεις, θα μπορούσε να αποτελέσει κάποια βάση, αλλά από την άλλη ο Κληρίδης εγνώριζε πολύ καλά, όπως και όλοι μας, κυρίως οι πιο έμπειροι από εμένα, όπως ο Τωρναρίδης, ο Τρεταφυλλίδης, ο Τάος Παδόπουλος. Να, ότι πέστε μας και τους υπόλοιπους της Αποστολής. Συγγνώμη. Πέστε μας και τους υπόλοιπους. Ήταν ο κύριος Τωρναρίδης, τότε Γενικό Εισαγγελέας, ο κύριος Τρεταφυλλίδης, τότε Πρόεδρος του Ανωτάτου και ο κύριος Τάσος Παπαδοπουλός. Και εγώ. Πρέπει να πω ότι ήταν κατανοητό από όλους ότι από τη στιγμή που επατούσε η Τουρκία το πόδι της στην Κύπρο, θα ήταν πολύ δύσκολο να αναστραφεί αυτή η κατάσταση. Το μεγάλο κακό ήταν το πραξικόπημα που έφερε την Τουρκία στην Κύπρο.
από τη στιγμή που ο τουρκικός στρατός έφτασε στην Κύπρο, η αναστροφή της καταστασής θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό ήταν κατανοητό, αλλά δεν υπήρχε έτοιμη λύση, διότι δεν εγνώριζε και ο Κλειρίδης ακριβώς τι έλεγχο μπορούσε να ασκήσει στην Κύπρο και ποια ήταν και η στάση του Μακαρίου, ο οποίος τότε ήταν στο Λονδίνο. Επομένως υπήρχαν πολλά σημεία δυσκολίας. Μετά έχω εκεί μια ερώτηση κατά πόσο... Υπήρχαν πολλά σημεία δυσκολίας. Εκεί έχω μια ερώτηση που θέλω να την κάνω, αλλά έτσι για να βάλουμε και στη συζήτηση τον Χρήστο. Κατά πόσο η Αποστολή ενημέρωνε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για όσα συνέβαιναν εκεί στη Γενέβη εκείνες τις μέρες? Εγώ δεν έχω απευθείας γνώση. Νομίζω υπήρχαν ορισμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ Μακαρίου και Κλειρίδη, αλλά ο Κλειρίδης ουσιαστικά εχειρίστηκε την κατάσταση μόνος του. Ο Αρχιεπίσκοπος, από όταν αναφέρω πρωτού πάτε στον αγαπητό Χρήστο, ο Μακάριος είχε στείλει τον τότε πολύ στενόν του συνεργάτη, τον κύριο Ναζίναν, για να ελέγξει επιτόπου την κατάσταση. Και ο Μακάριος σαφώς δεν ήταν ευχαριστημένος με το ότι ο Κλειρίδης δεν τον εκπροσωπούσε. Ο Μακάριος ήθελε ο ίδιος να χειριστεί τις διαπραγματεύσεις, αλλά ο Κλειρίδης είπε: «Εγώ, κύριε, έχω αναλάβει την Προεδρία με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος ως αναπληρωτής Πρόεδρος, ως Προεδρεύων της Δημοκρατίας, και είναι δική μου ευθύνη το τι θα γίνει». Και έτσι τον αντιμετώπιζαν όλοι. Επομένως, η συνεννόηση μεταξύ τους δεν ήταν η καλύτερη, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που προέκυψε δυστυχώς ήταν προδιαγεγραμμένο. Χρήστο. Όταν αρχίζει ο δεύτερος γύρος της Γενέβης, που διερχήσε από τις 8 μέχρι τις 14 Αυγούστου με τα γνωστά αποτελέσματα, έκανα μια παρένθεση, άρχισε στις 8, αλλά από τις 8 μέχρι τις 10 οι συνομιλίες γινόντουσαν μεταξύ των τριών εγκεντρικών δυνάμεων. Στις 10, που ήταν η μέρα Σάββατον, στις διαπραγματεύσεις μπήκαν και οι δύο κοινότητες. Είπαν ο Γλαύκος Κλειρίδης και ο Ραούφ Ντεχτάς. Πριν όμως πάμε σε αυτό, θα πούμε κάτι τα οποία ανέφερε και ο κύριος, θα κωδικοποιήσω κάποια πράγματα τα οποία έχει πει ο κύριος Πολυβίου. Το πρώτο είναι οι Τούρκοι πήγαιναν εκεί πέρα με υπερβολική αυτοπεποίθηση, ασκώντας αυτό το οποίο ονομάζεται στις διεθνείς σχέσεις καταναγκαστική διπλωματία. Έχοντας την ισχύ των όπλων, προσπαθούν να επιβάλλουν κάποιους όρους. Το πρώτο πλεονέκτημα που απεκόμισαν ήταν το ισχυρό προγεφύρωμα που δημιούργησαν στην Κύπρο με τις ένοπλες δυνάμεις, χωρίς ισχυρή αντίσταση, που αυτόν καταδείκνει τι θα ακολουθούσε. Και αυτόν τους έδινε τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται από θέση ισχύως. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα, αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Πολυβίου στη διακήρυξη της Γενέβης που έληξε στις 30 Ιουλίου, που γινόταν αναφορά για Κυπριακή Δημοκρατία και δύο αυτόνομες διοικήσεις, την Τουρκοκυπριακή και την Ελληνοκυπριακή. Αυτό δημιουργούσε έναν προηγούμενο πάνω στο οποίο θα έκτιζε την τακτική της η τουρκική διπλωματία εκεί πέρα. Το τρίτο πλεονέκτημα, το οποίο αναφέρεται από τον κύριο Πολυβίου στο βιβλίο του, να βγαίνει και μέσα από την έρευνα η οποία μπορεί να κάνει κάποιος στα Βρετανικά ή στα Αμερικανικά αρχεία και σε τουρκικές πηγές, ήταν από την αρχή η κατηγορηματική άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να εμπλαγούν και να αποτρέψουν την Τουρκία από το να προχωρήσει με στρατιωτικά μέσα σε υλοποίηση στόχων. Αυτό έδινε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αφήνε έδαφος για τους Βρετανούς να διαχειριστούν διπλωματικά. Βρεθήκαν να είναι η κυρίαρχη του παιχνιδιού. Μα και ήταν η κυρίαρχη στη Γενέβη. Και ας το επιβεβαιώσει ο κύριος Πολυβίου, το ρόλο που διαδραμάτισε είναι η προσωπικότητα του James Callaghan, του Υπουργού Εξωτερικών. Πηγαίνοντας οι Τούρκοι εκεί πέρα, από την αρχή είχαν έναν στόχο να αποτρέψουν. Να μην γίνουν εχμάλωτοι της διπλωματίας. Διότι όταν έχεις στρατιωτικό πλεονέκτημα και αφήσεις τη διπλωματία να πάρει ρόλων ο οποίος να είναι ανεξέλεκτος, μπορεί να εγκλωβίσει των στρατών. Οπότε από την αρχή ήθελαν να είναι εκβιαστικοί οι Τούρκοι, να μην επιτρέψουν στην ελληνική πλευρά να εξαγοράσει χρόνο και να μπει σε διαπραγματεύσεις. Τι ήθελαν, και αυτό φαίνεται μέσα από τις τουρκικές πηγές. Ήθελαν να μην πετύχει αυτόν τον οποίο επεδίωξε ο Κλειρίδης, η αντιπροσωπεία μας τότε, να αρχίσουν δικοινωτικές συνομιλίες πριν
γίνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις και να εγκλωβιστεί ο τουρκικός στρατός σε δικοινωτικές συνομιλίες. Οι Τούρκοι ήθελαν να τελειώσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και μετά να αρχίσουν οι δικοινωτικές συνομιλίες. Αν αυτό δεν το επιτύχαναν, για να μην φτάσουν σε αυτό το στάδιο, έπρεπε μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα να δώσουν κάποιες επιλογές στην ελληνική πλευρά, προβάλλοντας δύο βασικά επιχειρήματα. Το πρώτο ήταν, ήρθαμε εδώ πέρα για να συζητήσουμε για την ασφάλεια της τουρκοκυπριακής κοινότητας, διότι το επιχείρημα τους ήταν ότι σε πολλά χωριά, πλήστα τουρκικά χωριά, υπήρχαν δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς και ζητούσαν την αποχώρηση. Και το δεύτερο, ήρθαμε εδώ πέρα για να συζητήσουμε μία λύση η οποία θα περιλαμβάνει και το εδαφικό, το οποίο δημιουργήθηκε βάσει των νέων δεδομένων της παρουσίας του τουρκικού στρατού, και συνταγματικά ζητήματα. Από τις 8 μέχρι τις 10 Αυγούστου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο οποίος προέβαλε στεναρή αντίσταση σε σχέση με τον Καραμαλίν, ο οποίος φαινόταν έτοιμος για τον συμβιβασμό, και υπάρχει μια εξήγηση. Ο Μαύρος προερχόταν από τον εξωελλαδικό ελληνισμό, ήταν από τον Καστελόριζο. Ο Μαύρος είχε μια διαφορετική αντίληψη για τα εθνικά θέματα και τον εξωελλαδικό ελληνισμό και η ευαισθησία ήταν πολύ μεγαλύτερη από ότι του Καραμαλή. Ναι, ο Καραμαλής φαίνεται και ξεκάθαρα από την πορεία του εκείνες τις μέρες και από τα έργα του και τις ημέρες του εκείνες τις μέρες, ότι πρώτη του σκέψη ήταν πως να έρθουν, να το πω έτσι τελείως απλά, να έρθουν καλύτερες μέρες στην Ελλάδα παρά στην Κύπρο. Η έννοια του, η μεγάλη αυτή ήταν. Προφανώς ήταν και δέσμευση. Έβαλε σε δεύτερη μοίρα ξεκάθαρα την Κύπρο. Νομίζω αυτό ήταν. Ήταν και δέσμευση την οποία είχε πάρει εναντί των Αμερικανών και εναντί του Σίσκο. Εγώ δεν θα εμπλακώ σε πόλεμο με την Τουρκία. Αυτόν το γνώριζαν οι Αμερικανοί και ευελπιστούσαν ο Εντζεβίτ, και αυτές ήταν οι εντολές προς τον Κιουνές. Προσπαθήστε να βρείτε μία λύση διπλωματική, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν κερδίσουν χρόνο, τότε προχωρούμε σε στρατιωτικά μέτρα. Ναι. Και εδώ, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε και στην πορεία. Όταν αναλύει κάποιος τη διπλωματία εν μέσω ενός πολέμου στρατιωτικών επιχειρήσεων, θα πρέπει από τη μια πλευρά να δει ποιον είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί ο ισχυρός να παραχωρήσει, και από την άλλη πλευρά ποιο είναι το μέγιστο το οποίο ο αδύναμος μπορεί να παραχωρήσει ως υποχώρηση. Όσα δούμε στην πορεία, τα σχέδια τα οποία υπευλήθησαν και οι τουρκικές προτάσεις δεν επέτρεπαν, όχι μόνο στο Γλαφκό Γλυκ, αλλά στην αντιπροσωπεία γενικότερα και στην ελληνοκυπριακή και στην ελλαδική τότε να αποδεχτούν αυτά τα σχέδια. Οπότε, αντίθετα, μπορεί κάποιος να πει ότι λειτουργήσε αντίθετα. Θα τα δούμε στην πορεία. Η Τουρκία ζητούσε το μάξιμο και δίνει το μήνυμο. Ναι, αλλά πάντοτε μια τελική συμφωνία σε τέτοιου είδους, όταν αναλύσεις κάποιες συγκρούσεις, οι οποίες καταλήγουν σε μια συμφωνία, πρέπει να δεις ποιο είναι το ελάχιστο το οποίο έδωσε η υποχώρηση. Ποιο εννοεί ο καθένας ελάχιστο, εννοείς. Του ισχυρή, ναι, αλλά και το μέγιστο στο οποίο ο αδύναμος έχει κάνει την υποχώρηση. Δεν θα το αναλύσω αυτό, γιατί θα δούμε στην πορεία τα εμπόδινα διλήμματα στα οποία βρέθηκε η αντιπροσωπεία μας εκείνη την στιγμή, και θα έλεγα ότι από την νεότερη ιστορία της Κύπρου ίσως ήταν μια από τις χειρότερες στιγμές τις οποίες μπορούσε να βρεθεί ένας πολιτικός ο οποίος έπρεπε να λάβει αποφάσεις, και ειδικά ο Γλαύκος Κλειρίδης σε εκείνη την στιγμή. Και υπάρχουν και κάποια γεγονότα τα οποία είναι ο λιγότερο γνωστά, τα οποία έζησε ο κύριος Πολύβιος, ίσως την πορεία να έχουμε την ευκαιρία να τα αναφέρουμε. Μάλιστα. Συμφωνώ απολύτως ότι, προσέξτε, ο μεγάλος νικητής ήταν ο Εντζεβίτ. Διότι είχε δοθεί ευκαιρία στον Εντζεβίτ λόγω του πραξικοπήματος να προχωρήσει σε επέμβαση στην Κύπρο, η οποία έγινε ευρέως αποδεκτή διεθνώς ως ορθή κίνηση. Δηλαδή οι Άγγλοι, ο Βίλσον, ο Κάλαχαν στις 20, 21, 22 Ιουλίου θεώρησαν ότι ήταν ορθή κίνηση η επέμβαση στην Κύπρο, διότι κατά την άποψή τους υπήρξε μια κατάφορη παραβίαση της συνθήκης εγγύσεως και της ανεξαρτησίας της Κύπρου από την τότε ελληνική κυβέρνηση. Άσχετον αν ήταν πραξικοπηματίες, ήταν η Ελλάδα. Με τον καιρό όμως, και όταν ανέλαβε ο Κλειρίδης, τουλάχιστον διεθνώς η κατάσταση προχωρούσε καλύτερα. Πρώτον, διότι ο Κλειρίδης ήταν γενικά αποδεκτός, και δεύτερον, διότι επανήρχεται η συνταγματική ομαλότητα,
με την ανομαλία να αποτελεί το έναυσμα για την τουρκική επέμβαση. Επομένως, από τη στιγμή που ο Σαμψόν και άλλοι απεμακρύνθησαν, από τη στιγμή που η Χούντα διελήθη, επανήλθε κάποια συνταγματική νομιμότητα και ο Χρήστος έχει δίκιο ότι ο Εκεβίτ τα γνώριζε αυτά και επομένως ήθελε το όλο εγχείρημα να τελειώσει γρήγορα. Επομένως, ο Εκεβίτ ουσιαστικά είπε: δεν μπορώ παρά να πάω στη Γενέβη. Στη Γενέβη όμως θα πρέπει να θέσω τέτοιες προτάσεις που αν γίνουν αποδεκτές θα λύσουν το θέμα μια και καλά, αλλά αν δεν λυθεί το θέμα στη Γενέβη εντός 3-4-5 ημερών, τότε θα προχωρήσουμε στρατιωτικά. Και είναι αυτό που έγινε. Είχαν τεθεί χρονοδιαγράμματα όταν ξεκινήσατε? Όχι. Και ουδείς εγνώριζε αν πρόκειτο να είναι ένα μήνα, 10 μέρες, 3 ημέρες ή 5 μέρες. Αλλά αυτό που ήταν σαφές ήταν ότι η Τουρκία ήθελε μια γρήγορη λύση, αλλά το πρόβλημα εκεί ήταν ότι δεν ήθελαν απλώς μια λεκτική αποδοχή και μετά διαπραγματεύσεις. Όπως είπε σωστά ο Χρήστος, αυτό που έγινε είναι ότι ήθελαν όχι μόνο αποδοχή γεωγραφικής ομοσπονδίας στη Γενέβη, αλλά και εφαρμογή της στην πράξη. Δηλαδή και τα δύο σχέδια, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω, και τα δύο σχέδια προέβλεπαν ότι θα γίνεται αποδεκτή η ομοσπονδία και θα εφαρμόζεται το άμεσα με την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στις διάφορες περιοχές της Κύπρου για να εφαρμοστεί η λύση της ομοσπονδίας. Επομένως, εάν ο Κλειρίδης εδέχεται ομοσπονδία, ουσιαστικά αυτό θα ήταν το τέλος της Κύπρου. Εάν δεν εδέχεται ομοσπονδία, τότε θα προχωρούσε η τουρκική εισβολή περαιτέρω, το οποίο και έγινε. Αλλά ουδέποτε ήταν πρόθεση του Εκεβίτ να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να το πράξει, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Ήθελε απλώς να εφαρμόσει στην πράξη το σχέδιο της Τουρκίας, που ήταν να καταληφθεί η βόρεια περιοχή της Κύπρου και μετά να γίνουν διαπραγματεύσεις. Και είναι αυτό που έγινε. Επομένως, ο μεγάλος νικητής ήταν ο Εκεβίτ. Οι Αμερικανοί στην αρχή είχαν τα θέματα του Νίξον, της παρέτησης κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο βασικός παράγοντας της σκέψης του Κίσιντζερ ήταν η προσωπικότητα του Μακαρίου, τον οποίο αντιπαθούσε πολύ. Επομένως, η πολιτική των ΗΠΑ ήταν κάθετα υπέρ της Τουρκίας. Έδειξε μεγάλη δυσφορία ο Κίσιντζερ με τον Κάλαχαν, ο οποίος Κάλαχαν είχε αντιπαθήσει αμέσως τον Γκουινέσ, διότι ο Γκουινέσ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ήταν εκβιαστικός, ήταν βάναυσος στα λόγια, ήταν επιθετικός και ιδιαίτερα γενής. Και στα πρακτικά της Γενέβης, τα οποία κρατούσα εγώ εκ μέρους του Κλειρίδη, δείχνουν μια έντονη δυσφορία του Κάλαχαν. Δηλαδή σε κάθε ομιλία, σε κάθε σύσκεψη που γίνεται, ο Γκουινέσ παρεκτρέπεται, χρησιμοποίησε απρεπή γλώσσα, ήταν εκβιαστικός και ήθελε να τελειώσει η διάσκεψη των νωρίτερων δυνατών. Και στο τέλος ο Κάλαχαν του είπε: κύριε, σε καλό εντάξει, η συμπεριφορά σου είναι απρεπής. Ο Γκουινέσ συνέχιζε και στο τέλος ήρθε η περίφημη φράση του Κάλαχαν: κύριε, τώρα το νησί είναι όμηρο της Τουρκίας. Κάποτε η Τουρκία μπορεί να γίνει όμηρος της Κύπρου. Είπε αυτή τη γνωστή φράση στο τέλος. Ο Κάλαχαν ήταν μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Ήταν άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερη διπλωματική πείρα. Είχε όμως κοινή λογική. Προσπάθησε να βοηθήσει σε κάποιο σημείο. Κατά την άποψη του είχε βοηθήσει πολύ στη συνομολόγηση της διακήρυξης της Γενέβης στις 30 Ιουλίου, την οποία θεωρούσε ως επίτευγμα του ότι τουλάχιστον υπήρξε μία συμφωνία, και επομένως προσπαθούσε συνεχώς να πείσει τον Κλειρίδη να δεχθεί ομοσπονδία μεν και την Τουρκία να μην προχωρήσει επιθετικά. Δυστυχώς δεν επέτυχε, διότι η Τουρκία είχε προδιαγεγραμμένη πολιτική, η οποία επαναλαμβάνω ήταν η αποδοχή και εφαρμογή της Ομοσπονδίας, κάτι που θα διέλυε αμέσως την κρατική υπόσταση της Κύπρου, ή να προχωρήσει η τουρκική επέλαση. Κάτι το οποίο έγινε αρχής γενομένης την 14η Αυγούστου.
με την κατάρρευση της Γενεβής στις 14 Αυγούστου του 1974 προχώρησε και πάλι η τουρκική προέλαση. Εφύγαμε επιγόντως από την Γενεβή, επήγαμε στην Ελλάδα, όπου έγινε η γνωστή, θα μιλήσουμε σε λίγο αν θέλετε, η γνωστή συνάντηση Κλειρίδη Καραμανλή. Κύριε Πολυβίου, αυτό που είπαμε, το είπε και ο Χρήστος, το είπα και εγώ κάποια στιγμή, είναι ότι φαίνεται ξεκάθαρα ή μελετώντας κάποιον, εσείς βέβαια θα μας το πείτε γιατί το ζήσατε, ήσασταν εκεί, το είδατε με τα μάτια σας, κυρίαρχος του παιχνιδιού ήταν η Βρετανία, είτε το θέλουμε είτε όχι, έκανε παιχνίδι. Πόσα από αυτά πιστεύετε ή από τις προθέσεις, αν θέλετε, της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς γνώριζε η Βρετανία πριν τη διάσκεψη ότι θα έκανε αυτές τις κινήσεις, ότι θα έκαναν αυτές τις κινήσεις? Και μετά θα πάμε να δείξουμε και τους χάρτες για να πούμε και τα σχέδια που προτείνατε, έτσι, για να πούμε σιγά σιγά και στα πιο βαθιά. Η Μεγάλη Βρετανία ενδιαφερόταν πάντα για την Κύπρο. Πρώτο, διότι η Κύπρος ήταν στην Κοινοπολιτεία. Δεύτερο, διότι υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο. Επομένως, η Μεγάλη Βρετανία είχε ενδιαφέρον σε ομαλή ρύθμιση του Κυπριακού, κυρίως αν παρέμενε πρόεδρος ο Κλειρίδης. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούσε να βοηθήσει όσον ήθελε τουλάχιστον ο Κάλαχαν, διότι η Αμερική σαφώς ήταν υπέρ της τουρκικής θέσης. Nice. Ο Κίσιντζερ θεωρούσε τον Κάλαχαν ως ερασιτέχνη της διπλωματίας και επομένως σε ένα σημείο γύρω στις 13 νομίζω του Αυγούστου, όταν είμαστε ακόμα στη Γενεβή, εξέδωσε η Αμερική μία δήλωση, ο Κίσιντζερ, υπογεγραμμένη από τον Κίσιντζερ, ότι καλεί όλα τα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση, αναγνωρίζεται ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προστασία από ό,τι είχε κλπ. Ο τόνος και το ύφος αυτής της δήλωσης του Κίσιντζερ ήταν πολύ εχθρικός προς την πλευρά μας και ήταν σαφές στον Κλειρίδη ότι σύντομα η διάσκεψη θα διαλυόταν. Nice. Και τι σημαίνει αυτό? Θα διαλυόταν η διάσκεψη της Γενεβής, που σημαίνει ότι ο τουρκικός στρατός θα προχωρούσε. Και όταν θα προχωρούσε ο τουρκικός στρατός, δεν υπήρχε τρόπος να σταματήσει η επέλαση, εκτός εάν η ίδια η Τουρκία αποφάσιζε ότι δεν θα προχωρήσω άλλον, για να μην δημιουργήσω υπερβολικές αντιδράσεις. Ήταν εδώ ο πολύ επιδέξιος χειρισμός του Ετζεβίτ, που σε κάποιο σημείο είπε φτάνει οι διαπραγματεύσεις, φτάνει οι συζητήσεις, είτε δέχονται είτε όχι. Είπε ο Κλειρίδης, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ομοσπονδία γεωγραφική η οποία είναι εφαρμοστή, δεν μπορώ να δεχθώ ούτε το ένα σχέδιο ούτε το άλλο. Δέχομαι να συνεχίσουν οι συνομιλίες επί οποιοδήποτε μοντέλου συμφωνήσουμε, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ τώρα στη Γενέβη τα πάντα. Και είναι τότε που ο Ετζεβίτ έδωσε το πράσινο φως να τερματιστεί η διάσκεψη, ουσιαστικά να αποχωρήσει η Τουρκία και να προχωρήσει στην Κύπρο. Με αποτέλεσμα ότι όταν ήρθαμε στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου, να φτάσουμε στην Κύπρο στο ακροτήρι, πρέπει να σας πω, διότι ήταν κλειστό φυσικά το αεροδρόμιο Λευκοσίας, και να μην γνωρίζουμε τι έγινε το, και μέχρι που είχαν προχωρήσει οι Τούρκοι και το πιο σημαντικό, πόσο θα προχωρούσαν. Η Κύπρος ήταν ευάλωτη στη διάθεσή τους και αν ήθελαν η Τουρκία, αν ήθελαν οι Τούρκοι τότε να καταλάβουν ολόκληρη την Κύπρο, θα το κατάφερναν πάρα πολύ εύκολα. Αλλά ο Κεβίτε γνώριζε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει μέχρι το τέλος, διότι αυτό θα δημιουργούσε τεράστιες διεθνείς αντιδράσεις. Είναι γι' αυτό που όταν κατέλαβαν το 36% σταμάτησαν τη νύχτα της 16ης Αυγούστου. Αλλά το θέμα είναι ότι, επαναλαμβάνω, ο μεγάλος νικητής με τους πολύ επιδέξιους χειρισμούς ήταν ο Ετζεβίτ, υποστηριζόμενος από την Αμερική. Η Αγγλία ήθελε να βοηθήσει πέραν της Αμερικής, αλλά δεν μπορούσε μόνη της να εμπλακεί σε πόλεμο με την Τουρκία. Και συμφωνώ με τον Χρήστο ότι ήταν ίσως η πιο δύσκολη πτυχή, η πιο δύσκολη εποχή, η πιο δύσκολη φάση του Κυπριακού. Και είναι εκεί που ο Κλειρίδης απέκτησε θέση στο πάνθιο
των ηρώων του ελληνισμού, διότι πιστεύω ότι η στάση του έσωσε την Κύπρο. Η ψύχρεμη στάση του, η μη αποδοχή σχεδίου Ομοσπονδίας που θα εφαρμοζόταν άμεσα και το ότι επήρε όλον το βάρος πάνω του, όλον το βάρος πάνω του, χωρίς να έχει τη σαφή στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, ότι θα βοηθούσε έμπρακτα. Ήλπιζε φυσικά, και κάτι που θα μιλήσουμε φαντάζομαι στη συνέχεια, ήλπιζε ότι όταν περνούσαμε από την Αθήνα καθοδόν προς την Κύπρο με την διάλυση της διάσκεψης της Γενεβής, ότι θα είχε καλά νέα από τον Καραμανλίν. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε κατορθωτόν, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στην Κύπρο 14 Αυγούστου, με την Κύπρο να βρίσκεται σε χάος, με τα τουρκικά στρατεύματα να προελάβουν και με μεγάλων ερωτηματικών για τη συνεχιζόμενη υπόσταση όχι μόνο του ελληνισμού της Κύπρου, αλλά και της Κύπρου ως ανεξαρτήτου κράτους. Εισηγούμε να πάμε να δούμε τις δύο προτάσεις που τέθηκαν εκεί στις συνομιλίες. Ο Χρήστος έχει και κάποιους χαρτές. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι σε όσα έχεις ακούσει. Υπάρχουν τρία πράγματα που έχουν τεθεί από αυτά που έχει ο κ. Πολυβίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Χένρι Κίσιγκερ, διότι σήκωσε ο ίδιος, αναλάβαινε ο ίδιος την ευθύνη διαχείρισης του Κυπριακού. Λόγω της κατάστασης με το Watergate τότε, Μεγάλη Βρετανία και Γλαύκος Κληρίδης. Εντάχει, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Κίσιγκερ θεωρούσαν ότι δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες το δεύτερο ημίμηση της δεκαετίας του 60 με την Αμερικανική διπλωματική εμπλοκή των Κυπριακών, όταν δόθηκε η ευκαιρία να γίνει η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, υπό όρους, θα το συζητήσουμε αυτά τα σχέδια τα οποία είχαν δοθεί, σχέδια τα οποία απερίφθησαν και θεωρούσαν ότι μόνο μέσα από μια κρίση μπορούσε να δοθεί κάποια λύση στον Κυπριακό, στην οποία να ικανοποιηθεί και η Τουρκία, εφόσον η ελληνική πλευρά είχε να απορρίψει μια σειρά από σχέδια. Και για να συζητώ καλώς ή κακώς τώρα. Το θέμα είναι το εξής όμως. Ο Κίσιγκερ βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να, μέσα από μια κρίση, όπως έκανε και το 1973 στο πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου και δρομολόγησε τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, μια πολύ μεγάλη επιτυχία διπλωματική του Χένρι Κίσιγκερ, θεώρησε ότι θα μπορούσε να το κάνει με τον Κυπριακό. Όμως ο Κίσιγκερ είχε πει στον Εντζεβίτ, δώσε έδαφος στη διπλωματία, δώσε ευκαιρία στη διαπραγματεύση. Αυτός πίεσε στις 12 Αυγούστου τον Εντζεβίτ να υποβάλει δύο σχέδια. Δύο σχέδια τα οποία θα δούμε τώρα, τα οποία ετοίμασε ο στρατός. Ναι, έτσι επειδή το αναφέρετε δύο φορές, δώσε χώρο στη διπλωματία. Όλα αυτά, και το τονίζουμε, μετά την εισβολή και μετά αφού είχε ήδη προχωρήσει μετά την πρώτη φάση της εισβολής, ο Ατήλας. Ακριβώς. Λοιπόν, γνώριζε ο Κίσιγκερ ότι θα κατέρεαν οι συνομιλίες, απλώς έπρεπε να δοθεί μια νομιμοφάνεια στην Τουρκία από το να πει ότι εγώ εξάντλησα όλα τα διπλωματικά μέσα. Η Βρετανία το. Οι Βρετανοί, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι επεξεργάστηκαν των διοικητικών και γεωγραφικών διαχωρισμών της Κύπρου. Γνωρίζαν δηλαδή τους χάρτες. Ναι, οι Βρετανοί δεν διαφωνούσαν σε ό,τι αφορά τη μορφή λύσης του προβλήματος, την πολιτική βάση διευθέτησης του προβλήματος που είναι ομοσπονδιοποίηση. Τι φοβόντουσαν όμως οι Βρετανοί? Την ασύνταχτη κατάρρευση του Κυπριακού κράτους. Και με βάση τη συνθήκη εγκαθίδρυσης προνοείται το καθεστώς των βάσεων. Δεν ήθελαν να καταρρεύσει ασύνταχτα το Κυπριακό κράτος και να μείνει μετέωρον το καθεστώς των βάσεων. Οπότε οι Βρετανοί προσπάθησαν σε πρώτη φάση να δώσουν πολιτική λύση στο ζήτημα, πιέζοντας τους Τούρκους να παραμείνουν, να μην είναι αγενείς. Μάλιστα κάποια στιγμή εξαφανίστηκαν στις 10 ή 9 του Αυγούστου, εξαφανίστηκε η τουρκική αντιπροσωπεία και τους έψαχνε ο Καλαχάν να επανέλθουν πίσω, και ήρθαν μετά από 9 ώρες. Ήταν πολύ εκνευρισμένος. Ήταν πολύ αγενής ο Γκιουνές εναντί του Καλαχάν. Όμως οι Βρετανοί γνώριζαν ότι αν κατέρρεαν οι συνομιλίες, θα γινόταν η εισβολή. Το ερώτημα είναι ποια μέτρα έλαβαν ως εγγύητρια δύναμη από το να αποτρέψουν την Τουρκία. Δεύτερον, είναι ότι έθελαν να διασφαλίσουν ότι ακόμα και μετά την κρίση δεν θα διελύεται η Κυπριακή Δημοκρατία για να παραμείνει και το καθεστώς των βάσεων. Γλαύκος Κληρίδης. Ο Κληρίδης, όταν πήγαινε εκεί πέρα, πήγαινε κάτω από έναν εξαιρετικά χαοτικό περιβάλλον, πήγαινε εκεί πέρα μη έχοντας σαφήν εικόνα της κατάστασης
και αντιλαμβανόμενος ότι η ρευστότητα η οποία υπήρχε στην Ελλάδα δεν ήταν ικανοποιητική από το να τον στηρίξει. Βρέθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολη θέση και μέσα από τουλάχιστον τις βρετανικές πηγές φαίνεται ότι ο Κλειρίς προσπαθούσε να εξαγοράσει χρόνο στέλνοντας μηνύματα και στους Άγγλους, ναι, είναι μια μορφή λύσης ή ομοσπονδοποίηση, αλλά δεν μπορώ να το συζητήσω τώρα. Διότι αν αποδεχτώ οποιαδήποτε μορφή ομοσπονδοποίησης, όπως μου ζητάτε, όταν γυρίσω πίσω θα με σκοτώσουν. Δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και στις 10, όταν από τις πρώτες παρεμβάσεις του Κλειρίδη, σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, όταν ακούσε τον Κιουνές να θέτει επιτακτικά κάποια ζητήματα, του λέει ο Κλειρίδης, είχε έτσι μια παρέμβαση του Κλειρίδη και του λέει η νέα κυβέρνηση που θα συσταθεί στην Κύπρο θα στηρίζεται στο Σύνταγμα του 60. Γιατί ζητάτε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις? Αν ο τουρκικός στρατός επενεύει με βάση τη συνθήκη εγγύησεως, τότε επιδιώκει την απομάκρυση, την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξεως του 1960 και οφείλει να σεβαστεί το Σύνταγμα του 1960. Αν δεν πρόκειται να δοθεί αυτή η ερμηνεία, τότε η τουρκική επέμβαση θα έχει άλλους σκοπούς. Και μιλάει ο Κλειρίς και του λέει, αποκαταστάθηκε με τη νέα κυβέρνηση η συνταγματική τάξη, άρα τι ζητάτε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις? Εγώ δεν ήρθα εδώ και δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα να συζητήσω ούτε... Ωραία, κράτα το αυτό, ναι. Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι και εσένα και τον κύριο Πολιδίου. Το εξής, εγώ δεν καταλαβαίνω και μπορεί να είμαι και λάθος 100%, αλλά βάζω την απλή λογική κάτω, εδώ που συζητάμε τώρα. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήταν στο Λονδίνο εκείνη τη μέρα. Σωστά. Ήταν εκτός του αρχιεπίσκοπου. Αυτό θέλω να καταλήξω. Να κάνω αυτή την ερώτηση. Δεν μπορούσε να είναι στη Γενέβη. Γιατί δεν ήταν στη Γενέβη? Μια απλή ερώτηση είναι αυτή που νομίζω αυτό θέλουν να ακούσουν και οι τηλεθεατές. Γιατί δεν ήταν μέρος της αποστολής ακόμη, αν θέλετε? Ή να ήταν στη Γενέβη και ας μην έμπαινε μες στην αίθουσα που συζητούσα. Δηλαδή, ακόμη και αυτόν το βάρος που λέτε έπεσε πάνω στο Γλαύκο τον Κλειρίδη, θα ήταν εκεί ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος, ο εκλεγμένος πρόεδρος. Διότι. Έφυγε κακήν κακός, κυνηγημένος. Έγινε πραξικόπημα. Δεν έφυγε από την εξουσία με δημοκρατικό τρόπο. Δεν μπορούσε να είναι στις συνομιλίες. Ναι, αλλά με βάση το κλίμα της εποχής, εάν ο Μακάριος επήγαινε στη Γενέβη, θα έφευγαν οι Τούρκοι 100%, θα προχωρούσε η επέλαση του τουρκικού στρατού. Άρα. Και οι Άγγλοι δεν ήθελαν τον Μακάριο ούτε στη Γενέβη, ούτε, όπως είπε ο Χρήστος, εντός τροχιάς. Ο Μακάριος ήταν τελείως εκτός. Δεν το θέλαν όλοι δηλαδή. Τελείως εκτός. Ήταν αποδεκτόν από όλους ότι ο Κλειρίδης, ο οποίος ήταν αποδεκτός εις τον δυτικό παράγοντα, ήταν ο καλύτερος για να χειριστεί το θέμα. Αλλά ο Κλειρίδης εγνώριζε ότι όλα ήσαν άσχετα όταν ελάβανε κάποιους υπόψη τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας και το τι θα γίνεται. Επομένως, ο Κλειρίδης ήθελε να γίνει μία μακρά διάσκεψη. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε και ο Βάλτχαϊμ στη Γενέβη. Ναι, σωστό. Ήρθε και ο Βάλτχαϊμ στη Γενέβη. Η Ρωσία έστειλε τον Υφυπουργό Εξωτερικών Βίκτορ Μίνιν στη Γενέβη. Εκ μέρους της Αμερικής ήταν ο Άρθουρ Χάρτμαν, πολύ σημαίνον στέλεχος της αμερικανικής διπλωματίας. Επομένως, υπήρχαν αρκετοί στη Γενέβη οι οποίοι εκπροσωπούσαν άλλα διεθνή συμφέροντα. Ο Κλειρίδης ουσιαστικά είπε, θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε την διάσκεψη μέχρι να πάει, θα προσπαθήσουμε μετά να συνεχιστούν ενδοκυπριακές συνομιλίες, οποιαδήποτε αποδοχή εκ μέρους μου θα είναι λεκτική και θα είναι υπό την αίρεση αποδοχής από τον Κυπριακό λαό. Διότι, όπως είπε ο Χρήστος, εάν ο Κλειρίδης εδέχεται γεωγραφική νομοσπονδία, άμεσα εφαρμοζόμενη, θα ήταν το τέλος της Κύπρου. Διότι, όπως θα δείξει σε λίγο ο Χρήστος, Φερρυππίν το σχέδιο καντονίων είχε ένα μεγάλο καντόνι στο Βορράν και είχε άλλα 4-5 πιστεύω, σε άλλα μέρη της Κύπρου, αλλά η Τουρκία επέμενε ότι ο τουρκικός στρατός θα προχωρούσε από την Γερίνια, ας πούμε, από τον Βορράν,
και θα επήγαινε στα άλλα μέρη της Κύπρου, Πάφος, Λεμεσός, ναι, κλπ. Κλπ. Άμεσα, φανταστείτε στο χάος που υπήρχε τότε, ο τουρκικός στρατός να προχωρήσει στην Κύπρο, θα γίνεται σφαγή και θα κατέρρευνε η Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως, το πρώτο μέλημα του Κλειρίδη, πιστεύω εγώ, με τον καιρό στη Γενέβη, ήταν η διάσωση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι υπήρχε ένα άμεσα ο κίνδυνος να καταρρεύσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και όπως πολύ ορθά είπε ο Χρήστος, ήταν και αυτό που εφοβούνται οι Άγγλοι. Δηλαδή, έπρεπε η Κύπρος να παραμείνει ανεξάρτητο κράτος, διότι ήταν μόνο στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας του 60 που είχαν δημιουργηθεί δύο αγγλικές βάσεις. Επομένως, ο κοινός στόχος ουσιαστικά ήταν να διατηρηθεί η Κύπρος ως ανεξάρτητο κράτος. Όμα πιστεύω ότι ο Κλειρίδης, εάν το έλεγαν οι Τούρκοι, ακού, να δεχθείς ότι μεταξύ άλλων θα συζητήσουμε και γεωγραφική νομοσπονδία, δεν θα έλεγε όχι. Αλλά αυτό θα ήταν θέμα περαιτέρω συζητήσεων. Η Τουρκία ήθελε να τελειώσει το θέμα στη Γενέβη με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Και δυστυχώς ή ευτυχώς υπήρξε ο δεύτερος τρόπος. Διότι ο πρώτος τρόπος της αποδοχής και εφαρμογής ομοσπονδοποίησης πιστεύω θα συνεπάγεται την κατάρρευση της Κύπρου ως ανεξάρτητου κράτους. Πάμε να δούμε τους χάρτες. Έλα, Χρήστο. Οι χάρτες αυτοί δόθησαν στις 12 Αυγούστου του 1974. Ήταν η μέρα Δευτέρα. Ήδη από τις 11 στάλιγε μήνυμα, 11 το πρωί, στάλιγε μήνυμα από τον Εντζεβίθ στον Τουράν Γιουνέσ ότι η ΑΙΣΕ θέλει να πάει διακοπές. Μόνο αυτοί οι δύο γνώριζαν το συνθηματικό και του λέει τάχιστα προχώρα. Πρέπει να τερματιστούν οι συνομιλίες. Γιατί, υπάρχει ο λόγος γιατί πιεύθησαν οι χαρτές, διότι ο στρατός πιέζει. Πιέζει διότι βάλαμε μεγάλον όγκο στρατού σε μικρό γεωγραφικό χώρο και υπάρχει ο κίνδυνος μιας ευνηδιαστικής επίθεσης της Ελλάδος από αέρος με κίνδυνο να εγκλωβιστεί και να καταστραφεί ο στρατός μας. Βλέπετε την ψυχολογία των Τούρκων, οι οποίοι έθελαν πάση θυσία να κερδίσουν χρόνο. Είχαν όμως τον φόβο από πλευράς Ελλάδας. Άρα και οι ευθύνες εδώ του Είναι Καραμαλή, αυτό που νομίζω διάβαζα και σε ένα άρθρο του κ. Βολιβίου που το λέγαν ότι τεράστιες. Έστω υπό το φόβο να θέλεις μια στρατιωτική βοήθεια από την Ελλάδα, ίσως να αλλάξαν κάποιες ισορροπίες. Οπότε ενημερώνει εκεί ο Εντζεβίτ τον Κίσιγκερ ότι εγώ θα προχωρήσω. Του λέει όχι, δώσε ακόμα έδαφος στη διπλωματία, δώσε ακόμα ευκαιρίες στους Έλληνες. Διότι υπήρχε και η πίεση από πλευράς Κάλαχαν. Εκεί γίνεται πολύ αγενής ο Τουράν Γιουνές. Και έτσι τους δύο αυτούς χάρτες τους ετοίμασε ο Κεμάλ Γιαμάκ, ο συνταγματάρχης, διοικητής του Γραφείου Ειδικού Πολέμου, όπως γράφει ο ίδιος στο βιβλίο του, με εντολή του Εντζεβίτ, αλλά γνώριζαν εκ των προτέρων ότι η ελληνική πλευρά θα τους απορρίψει και ήταν το βήμα το οποίο θα τους έδινε. Το πρωί της 12ης, σε συνάντηση του Γλαύκου Κλειρίδη μαζί με τον Ραούφ Ντεχτάς, ήταν η αντιπροσωπεία εκεί πέρα, δόθηκε ο πρώτος χάρτης. Αυτό, ο οποίος πρόχειρο. Αυτός είναι ο χάρτης Ντεχτάς, είναι ο χάρτης διζωνικής ομοσπονδίας. Και λέει ο Ντεχτάς, διζωνικής. Ναι, εφόσον έχει, ήδη μιλούμε για δύο διοικήσεις από τη συμφωνία, από τη διακήρυξη της Γενέβης της 30ης Ιουλίου, πάνω σε αυτήν τη βάση θα γίνει η γεωγραφική διευθέτηση στη βάση του 34% και μετά θα συζητήσουμε και συνταγματικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε. Εκείνο που βλέπουμε είναι το 34% ναι, τώρα. Ναι, ναι. Ήταν ένας πρόχειρος χάρτης, ναι, που δείχνει ότι οι Τούρκοι απλώς έκαναν ένα σκέτς εδώ πέρα, ένα προσχέδιο, το οποίο γνώριζαν ότι δεν θα δεχόταν η δική μας πλευρά και ολοκλήρωσε την πρότασή του λέγοντας στον Γλυρίδη θα επανέλθουμε στις 15 Σεπτεμβρίου και να συζητήσουμε συνταγματικά ζητήματα. Και του λέει, εγώ το διάλογο αυτόν τον βρήκα μέσα από τις τουρκικές πιέσεις και του λέει, Ραούφ, του αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το δεχτώ. Και θα χυθεί πολύ νεμάν αν επιμένετε και θα είστε υπεύθυνοι γι' αυτόν. Γι' αυτόν, εγώ δεν έχω τέτοια εξουσιοδότηση και αν δεχτώ τέτοιο πράγμα, πώς μπορώ να επιστρέψω, θα με σκοτώσω. Οπότε, είπε ο Κλειρίδης αυτό. Οπότε ετοίμασα ένα δεύτερο χαρτί οι Τούρκοι,
τον οποίο έδωσε το απόγευμα προς βράδυ ο τότε υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, του Ραν Γκουνέσ, στον James Callaghan. Αυτός είναι ο χάρτης πολυπεριφερειακής ομοσπονδίας, όπου βασικά ήταν ένας χάρτης ο οποίος αποτελείται από 6 καντόνια. Υπάρχει μια ισχυρή βάση, όπως θα δείτε, από την εδώ στην Κερίνια, που αποτελεί το 17% του εδάφους. Άρχιζε από τα Πάναγρα και τη Μύρτου, κατέληγε στον τουρκικό τομέα της Αμμοχώστου του και έσβηνε βόρεια στον Άγιο Ευστάθιο και στην Κόμη Κεβίρ. Υπάρχει εδώ έναν στην Καρπασία, βλέπουμε με μαυρισμένον, αυτός είναι ο αυθεντικός χαρτής μέσα από τα Βρετανικά αρχεία. Είναι το καντόνιο της Γαλινόπορνης, όπως το ονόμαζαν. Υπάρχει το καντόνιο της Λεύκας, όπως θα δούμε, πιο εδώ. Υπάρχει το καντόνιο της πόλης της Χρυσοχού πιο δυτικά, κάτω το καντόνιο της Πάφου και το καντόνιο της Λάρνακας. Συνολικά πρότεινε ο Τουράν Γκιουνέσ 34% του εδάφους. Ο γιος Πολυβίου ήταν παρόν, ζήτησε κάτι το οποίο δεν νομίζω να το δεχόταν κανείς. Ζήτησε, κύριε Πολυβίου, το τουρκικό στρατός άμεσα να μετακινηθεί σε αυτές τις περιοχές, να αναλάβει τον έλεγχο, να μην βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά κάτω από τον έλεγχο της Τουρκοκυπριακής Διοίκησης και χωρίς να είναι υπόλογος στα Ηνωμένα Έθνη. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, ο Γλαύκος Κληρίδης και ο Μαύρος τον απέρριψαν. Εδώ πέρα ήρθαμε για να αποκαταστήσουμε την τάξη και όχι να δεχτούμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Και γίνονται συζητήσεις. Συζητήσεις οι οποίες συνεχίστηκαν για την επόμενη ημέρα, 13. Άρχισε η συνεδρία στις 13 στις 7 το βράδυ. Ήταν θυελώδης εκείνη η συνεδρία. Διέκοψαν στις 1 το βράδυ ξημερώματα της 14ης που ήταν ημέρα Πέμπτη. Ο Εντζεβίτ είχε δώσει χρονοδιάγραμμα στον Τουράν Γκιουνέσ. 2:30 ώρα Γενέβης τερματίζονται οι συνομιλίες. Γιατί η ΑΙΣΕ θα εφαρμοζεί το σχέδιο Ζαφέρ. Η ΑΙΣΕ θα πάει διακοπές. Και εκεί μέσα από τις τουρκικές πηγές φαίνεται η αγωνία του Τουράν Γκιουνέσ να μην ξεπεράσουν τις 2:30. Γιατί δεν ήθελαν να αρχίσει ο Ατήλας 2 εξελισσομένων, διότι αυτό θα φαινόταν ότι αστημένο παιχνίδι. Και η συνεδρία έληξε 2:20 ώρα Γενέβης. Πήγαινε στο διπλανό δωμάτιο και του λέει η ΑΙΣΕ μπορεί να πάει διακοπές. Υπάρχει όμως ένα ευτράπελο, να μου πεις να το πω. Παρακαλώ. Ήδη η τουρκική αντιπροσωπεία ήταν στο ξενοχείο Intercontinental. Δεν ξέρω πού ήταν η δική μας αντιπροσωπεία. Και εμείς εκεί. Και οι συνομιλίες γίνονταν στο Παλέτ Ενασιών των Ηνωμένων ναι. Εθνών. Το πρωί έτρωγε πρόγευμα ο Τουράν Γκιουνέσ και ήταν ο μοναδικός ο οποίος ήξερε το συνθηματικό. Κανένας άλλος από την αποστολή δεν γνώριζε το συνθηματικό του Τουρκίου. Και έρχεται ο σύμβουλος του Τζεβίτ στο Κυπριακό, ο Χαλού Κολμάν, και του λέει ενώ έτρωγε πρόγευμα, ξέχασα να σας πω, λέει, του χθες το βράδυ του Τουράν Μπέι, ο πρωθυπουργός μου είπε ότι η ΑΙΣΕ βιάζεται να πάει διακοπές. Πάγωσε ο Τουράν Γκιουνέσ. Δίπλα έτρωγε η γυναίκα του, μαζί με πρόγευμα η γυναίκα του Τουράν Γκιουνέσ, η Νεμίν. Και εκνευρίστηκε και του λέει, καλά του λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, ΑΙΣΕ ήταν η κόρη του Τουράν Γκιουνέσ, η οποία σήμερα είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Mm-hmm. Και του λέει, δεν μπορώ να καταλάβω την κόρη μας, του λέει. Θέλει να πάει διακοπές και ζητά άδεια από το Πρωθυπουργό. Χθες μιλούσα μαζί της και δεν μου είπε ότι θέλει να πάει διακοπές. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν της δίνει σημασία ο Γκιουνέσ και του λέει, σου είπε πότε θα πάει διακοπές. Και λέει η γυναίκα του, αλλά τι το ρωτάς, του λέει, εδώ είναι το πρόβλημα. Και σηκώθηκε πάνω, πήγαινε έξω, πήρε τηλέφωνο, μίλησε με τον Εντζεβίτ και του είπε εντός 48 ώρων. Είναι εκεί που του είπε, με πιέζει ο στρατός. Αύριο θα σας στείλουμε σχέδια και αυτά τα σχέδια θα πρέπει να τα υποβάλλετε. Μόλις κάνει την καλύτερη φάση, γιατί ήθελα να ρωτήσω
Απλώς να αναφέρω κάτι. Παρακαλώ. Ήμουν παρόν όταν αυτός ο χαρτής εδόθη ενώπιον του Κάλαχαν από τον Τεχτάς εις τον Κυρίδη. Αυτός ο χάρτης. Μάλιστα. Που είναι χάρτης με δύο ζώνες. Όταν ο Κλειρίδης αμέσως είπε αυτός είναι απαράδεκτος, στη συνέχεια είπε ο Κάλαχαν έχουμε πείσει την Τουρκία να υποβάλει και χάρτη καντονίων και παρουσιάστη αυτός ο χάρτης. Όπως είπε ο Χρήστος και τονίζω στο βιβλίο μου, η θεωρία ορισμένων ότι ο Κλειρίδης έπρεπε να δεχθεί αυτόν τον χάρτη των καντονίων, την Πολυπεριφερειακή Ομοσπονδία, είναι ολότελα λαθασμένη, διότι το βασικό σημείο αυτής ήταν ότι τα τουρκικά στρατεύματα θα ξεκινούσαν και θα επήγαιναν με γοργούς ρυθμούς στις διάφορες άλλες περιοχές που ήταν τα πρωτιθέμενα τουρκικά καντόνια. Επομένως, αυτός ο χαρτής ήταν πολύ χειρότερος από τον άλλο. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι σε κάποιο σημείο ο Κάλαχαν είπε στον Κλειρίδη, ξέρεις, οι Τούρκοι δίδουν σχέδια. Εσείς δεν είπετε τίποτε. Πρέπει και εσείς να κάνετε κάτι. Άραστε. Και ο Κλειρίδης ανέθεσε στον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο και σε μένα να κάτσουμε μία νύχτα μαζί. Είμαστε τότε και δύο νεαρότεροι. Πολύ νεαροί. Τουλάχιστον εγώ ήμουν πάρα πολύ νεαρός. Ο Τάσος νομίζω αρκετά... είσαστε, να πούμε την ηλικία που είσαστε 25 χρόνων. Ο πιο νεαρός όλων των Αποστόλων. Και ετοιμάσαμε. Επήραμε τις τελευταίες προτάσεις που είχαν δοθεί πριν από το πραξικόπημα, τις διανθίσαμε, δημιουργήσαμε ένα σύστημα ενισχυμένης τοπικής και κοινοτικής αυτονομίας, δηλαδή δεν χρησιμοποιήσαμε τη λέξη ομοσπονδία, αλλά ενισχυμένη τοπική αυτονομία, regional autonomy, και ενεκρίθη την άλλη ημέρα από τον Κλειρίδη και τον Μαύρον, και την παρουσιάσαμε στο Κάλαχαν. Ο Κάλαχαν την είδε για δύο λεπτά και λέγει «This will not work». Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μάλιστα. Ξεχάστε το. Πρέπει να δεχθείτε διζωνική ομοσπονδία, μάλιστα, τουλάχιστον ως βασική λύση του Κυπριακού. Και ήταν τότε 13-14 Αυγούστου, που είπε ο Κλειρίδης «Ζητώ αναβολή». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ζητώ αναβολή 48 ώρων να πάω στην Κύπρο να συμβουλευθώ τους ηγέτες του λαού, τους αρχηγούς των κομμάτων και να έρθω πίσω. Και ετοιμαστήκαμε στον βαθμό που ήδη επήραμε εισιτήρια ουσιαστικά για να πάμε εντός 48 ώρων ή στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Ενδεχόμενα κάποιος θα πήγαινε να δει τον Αρχιεπίσκοπο στο Λονδίνο και πίσω στη Γενέβη. Και όταν εγώ ρώτησα τον κύριο Κλειρίδη, κύριε Πρόεδρε, προς τι είναι δυνατόν να γίνει δεχτόν αυτό, και ο Κλειρίδης μου είπε, δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω, πρέπει να κερδίσουμε χρόνο. Ναι. Να κερδίσουμε χρόνο. Και είπε ο Κάλαχαν, υποστηρίζω αυτή την πρόταση. Διότι ο κύριος Κλειρίδης είπε, θα πάω στην Κύπρο για να μιλήσω με τον λαό, with an open mind, με ανοιχτό μυαλό, αν μπορούμε να δεχθούμε γεωγραφική νομοσπονδία. Ο Κουνέσ είπε όχι, κατ' ουδένα λόγο, αν δεν δεχτείς εντός 5 λεπτών, εγώ σηκώνομαι να φύγω. Και ήταν τότε, όπως είπε ο Χρήστος, που μεταξύ άλλων ο Κάλαχαν ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος, αλλά το θέμα είναι ότι διεκόπη η διάσκεψη και ήρθαμε Κύπρο, αλλά το πολύ ουσιαστικό, που είναι μια βασική πτυχή του Κυπριακού, είναι ότι σταματήσαμε στην Ελλάδα, έγινε συνάντηση μεταξύ Κλειρίδη και Καραμανλή, με την Τουρκία να προχωρεί στην Κύπρο και με τον Κλειρίδη να λέει, κύριε Πρόεδρε, ο ελληνισμός της Κύπρου αφανίζεται. Σας παρακαλώ πολύ, κάμετε κάτι. Και του είπε ο Καραμανλής, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, απολύτως. Ναι. Και είπε, συγγνώμη, να τελειώσω απλώς αυτό, επειδή το πράγμα. Επειδή μόνο 5 λεπτά μας έμειναν. Ναι, και είπε ο Κλειρίδης, κύριε Πρόεδρε, δεν ζητώ να εμπλακείτε σε πόλεμο. Στείλετε απλώς δύο πλοία, λίγα αεροπλάνα, για να φανεί ότι ενδιαφέρεστε. Και είπε ο Καραμανλής, απότομα σχεδόν, δεν μπορώ να θυσιάσω την Ελλάδα για την Κύπρο. Είστε μόνοι σας. Και ήταν τότε που επήγαμε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία με σκοπό να πάμε στη Μάλτα και από τη Μάλτα
στην Κύπρο. Διότι οι Άγγλοι δεν άφηναν αεροπλάνα από την Ελλάδα να προσγειωθούν στο ακροτήρι. Και έπρεπε από την Ελλάδα να πάμε στη Μάλτα να πάρουμε αγγλικό στρατιωτικό αεροπλάνο και να πάμε στην Κύπρο. Και απλώς να τελειώσουμε το εξής. Όταν ήρθαμε στην Κύπρο, 15 του μηνός, ο κύριος Σκληρίδης και ήμουν μαζί του, επισκέφθηκε τον στρατηγό της Εθνικής Φρουράς μετά από το πρακτικόπημα, έναν αξιόλογο στρατιωτικό, ονόματι Ευθύμιο Καραγιάννη, τον οποίο ήβραμε σε κάπου στο Σταυροβούνι, νομίζω. Και του είπε ο στρατηγός, κύριε πρόεδρε, έδωσα οδηγίες να υποχωρήσουν τα παιδιά. Δεν πρέπει να γίνει περαιτέρω σφαγή. Δεν μπορούμε να αμυνθούμε. Δεν έχουμε τίποτε. Είμεθα στο έλεος των Τούρκων. Αυτό ελέγχθη στις 15 του μηνός. Αυγούστου, ναι. 16 του μηνός, όταν κατελήφθη και η Αμόχωστος, ενώ δεν ήταν στα αρχικά σχέδια, όταν κατελήφθηκε η Αμόχωστος, τότε η ώρα 6 στις 16 Αυγούστου του 1974 έγινε επίσημη δήλωση για εκεχηρία. Θέλω να πω όμως ότι εμένα προσωπικά με ξένησε πάρα πολύ η στάση του Καραμανλή, το οποίο έχω αναφέρει πολλές φορές και σε βιβλία και σε άρθρα και αλλού, διότι θα μπορούσε με μία παρέμβαση, όχι πόλεμο, αλλά μία στρατιωτική παρέμβαση, να δείξει ότι η Ελλάδα ήταν κοντά μας, κάτι το οποίο δεν έγινε δυνατόν. Και αυτόν το καταλογίζω στα πολύ αρνητικά του Καραμανλή. Έχετε από δύο λεπτά για κλείσιμο, Χριστό. Να πω κάτι, δύο λεπτά κάποια, και δύο λεπτά, κύριος Πολιτή. Κάποια θέματα τα οποία πολύ γρήγορα έχουμε αφήσει σαν τα κενά. Για την υπόθεση Καραμανλή έχω ξεκάθαρη, θέμα Καραμανλή έχω ξεκάθαρη θέση, ήταν δέσμευση την οποία είχε πάρει εναντί των Αμερικανών στις 23, το έχουμε μπει και σε προηγούμενες εκπομπές, 23 Ιουλίου όταν σχημάτισε η κυβέρνηση, ήταν από την αρχή και την τεράστια ευθύνη τη φέρουν επίσης και όλοι αυτοί οι οποίοι τον στήριξαν, Γκυζίκης, Γαλατσάνος, Παπα-Νικολάου, Αραπάγης, Μπονάνος, αυτοί οι οποίοι έλαβαν την απόφαση για το πραξικόπημα, αυτοί οι οποίοι στο πρώτο πολεμικό συμβούλιο είπαν ότι είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε την Τουρκία, αλλά αργότερα στήριξαν τον Καραμανλή και φύγαν με τιμές ως άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τη μεταπολίτευση. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφαλαίο και γι' αυτόν δεν άνοιξε ο φάκελος της Κύπρου όταν άνοιξαν όλοι οι φάκελοι μετά στη μεταπολίτευση για το Πολυτεχνείο, για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Δεν άνοιξε ο φάκελος της Κύπρου, ήταν για να προστατευτούν όλοι αυτοί για τις μυστικές συμφωνίες που έκαναν με το να παραδώσουν την Κύπρο στην Τουρκία. Αυτό το οποίο πρέπει να αναφέρω όμως, αγαπητέ Χριστόδουλε, σε σχέση με αυτά τα οποία έχει πει πολύ σωστά ο κύριος Πολυβίου και επιβεβαιώνονται και από Βρετανικές και από Τουρκικές πηγές, είναι ότι ο Κληρίδης εκεί προσπαθούσε κάτω από δύσκολες συνθήκες να κάνει ένα διπλωματικό παιχνίδι. Και αν είμαστε δίκαιοι, τον έχω ρωτήσει δύο φορές, μου έδωσε αρκετά στοιχεία και υπάρχει ένα γεγονός ίσως με αυτόν, κλείσουμε να το πει ο κύριος Πολυβίου που ήταν παρόν. Εγώ τον είχα ρωτήσει, κύριε πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν πολύ δύσκολο εκείνη τη στιγμή να δεχτείτε οποιοδήποτε σχέδιο. Αντιλαμβάνομαι ότι είχετε κάποιες επιλογές. Ποιες ήταν οι επιλογές φεύγοντας από τη Γενέβη, διότι όταν διαλύθηκε η εκκλήσια η συνεδρία, είπε ο Κάλαγαν θα ξανασυναντηθούμε την Πέμπτη. Και λέει ο Μαύρος εντάξει, ο Κληρίδης λέει εντάξει, ο Ντουράν Κιουνές σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να πει τίποτα και πήγε και έδωσε το συστηματικό. Και λέει η πρώτη επιλογή ήταν να αποδεχτώ τα όσα δέχονταν οι Τούρκοι. Οπότε θα ήμουν ουσιαστικά προδότης και θα έθεσα τις βάσεις να διαλυθεί το κράτος. Το δεύτερο, το οποίο θα μπορούσα να κάνω, ήταν να μην αποδεχτώ οτιδήποτε και να αφήσω την πορεία των πραγμάτων στο έλεος της τύχης. Η τρίτη επιλογή, η οποία έχεις και την υποψιάστηκα, με ευελπιστούσα ότι πηγαίνοντας στην Ελλάδα θα είχαμε πλέον, γιατί ο Μαύρος, ο Γιώργος Μαύρος, του είχε πει ότι υπάρχει και η επιλογή να αντισταθούμε. Όταν όμως πήγε και του έθεσε ενώπιον του Καραμανλή, παρόντος και του κυρίου Πολυβίου, ο Καραμανλής είπε: άστε τι σας είπε ο Μαύρος. Δεν είναι έτσι, κύριε Πολυβίου? Ναι. Εγώ αποφασίζω εδώ πέρα. Και φεύγοντας, θέλω να το πει ο κύριος Πολυβίου αυτό, διότι ακούσα τον Κλειδί να το λέει σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, μου το είπε και εμένα και γεμίσαν τα μάτια του. Ήταν όταν έφυγαν από τον Καραμανλή και πήγαν στη Μεγάλη Βρετανία.
Τι έγινε εν Αιγύη, εγκατέρα το οποίο ο κύριος Πολυβίου. Ναι, και κλείνουμε με αυτό. Πέστε μας το αυτό και κλείνουμε. Ήταν η πρώτη φορά που ο Κλειρίδης έχασε την παρημιώδη ψυχραιμία του, άρχισε να κλαίει και λένε τι έκαμα, έπρεπε να δεχθώ ομοσπονδία. Και έκλαιε με λυγμούς για 3-4 λεπτά. Ο Τάσος Παπαδόπουλος και εγώ πήγαμε δίπλα του και του είπαμε, κύριε Πρόεδρε, δεν έχετε επιλογή. Πολύ ορθά επράξετε. Πρέπει τώρα να πάμε στην Κύπρο και να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Θα τελειώσω με το τι έγινε στις 17 Αυγούστου. Όπως είπα, 16 Αυγούστου η ώρα 6 εδηλώθη εκεχηρία και σταμάτησαν οι προελάσεις των τουρκικών στρατευμάτων. 17 του μηνός η ώρα 7 το πρωί ο Κλειρίδης μας εμάζεψε στο γραφείο του και είπε, κύριοι, εσταμάτησε η τουρκική επέλαση, η ανεξάρτητη Κύπρος παραμένει κουτσρεμένη αλλά παραμένει, ας πιάσουμε όλη η δουλειά για να διορθώσουμε την κατάσταση. Επομένως, το παράξενο αποτέλεσμα της Γενέβης είναι ότι διέσωσε ο Κλειρίδης την Κυπριακή Δημοκρατία με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα αναγνωρισμένο κράτος, ενώ οποιαδήποτε αποδοχή γεωγραφικής ομοσπονδίας, κυρίως όπως είχε προταθεί, θα συνεπάγεται το διάλυση του κράτους. Επομένως, χωρίς καμία αναμφιβολία, ο Κλειρίδης έσωσε τότε το Κυπριακό κράτος. Το ερώτημα όμως, Χριστόδουλε, για να το αφήσουμε μετέωρο, ίσως για μια συζήτηση στο μέλλον και με τον κύριο Πολυβίου, είναι ότι όλα αυτά τα οποία προτάθηκαν από τους Τούρκους τότε είναι αυτά τα οποία άρχισε να δέχεται η δική μας πλευρά ως πολιτική βάση του ζητήματος μετά από 2,5 χρόνια. Και το ερώτημα είναι αντί ποιων ανταλλαγμάτων. Μάλιστα. Κρατούμε αυτό το ερώτημα. Θα το συζητήσουμε βέβαια, γιατί στην πορεία συζητούμε και είναι εκεί η λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Παραμένει το ερώτημα και παραμένει και επίσης το ερώτημα κατά πόσο αν αποδεχόμαστε, πόσο θα άλλαζε η ροή της ιστορίας αυτού του τόπου. Δυστυχώς το μόνο πράγμα που μένει εκεί τώρα να μας τα θυμίζει όλα αυτά και να μην τα ξεχνάμε και να παραμένει μια ανοιχτή πληγή είναι ο σκλαβωμένος πανταδάκτυλος και σκλαβωμένη μέρη μας. Να κάνουμε τη συζήτηση πρωτού αποδείμισο και εγώ εις κύριο. Όχι, μια χαρά είστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και θα την κάνουμε τη συζήτηση. Δεσμεύεστε. Βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.